όσο για την πρόταση γάμου, αυτή είχε ύφος καρβελικό. Μία μέρα ο καθένας στο δικό του αυτοκίνητο σταμάτησαν στο φανάρι. Εκείνος μέσα από το κλειστό παράθυρο τη ρωτάει αν θέλει να παντρευτούν. Και εκείνη του απαντά ναι. Ο γάμος έγινε το 1983 με κουμπάρους τον Σπύρο Κυπριανού, πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, και την αδελφή της Νίκη, στη Φιλοφέλη. Λίγους μήνες αργότερα έρχεται η κόρη του Σοφία για να ολοκληρώσει την ευτυχία τους. Η Άννα και ο Νίκος θα γίνουν ένα. Εκείνος την αποκαλεί χαϊδευτικά γουρουνίτσα και εκείνη το κάνει σήμα της. Μαζί θα χαρίσουν μεγάλες επιτυχίες τους θαυμαστές τους. Η προσωπική του ζωή όμως δεν έχει την ίδια τύχη. Ο τελευταίος χορός και το Εμείς, δύο αυτοβιογραφικά ντουέτα, επιβεβαιώνουν τη ρήξη στη σχέση τους στις αρχές της δεκαετίας του 90. Μπορεί να χώρισαν και να μην ξανακοιμήθηκαν ποτέ μαζί από εκείνο το βράδυ, μπορεί να ήταν δύσκολα τα πράγματα τον πρώτο καιρό σύμφωνα με δηλώσεις της, αλλά συνέχιζαν να μένουν κάτω από την ίδια στέγη. Πράγμα πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα. Η Άννα Βύση ακόμα και σε αυτό έκανε τη διαφορά, κάνοντας τους πάντες να μπορούν και να μιλούν για πολιτισμένο διαζύγιο. Μετά τον Νίκο ακολούθησαν πολλοί άντρες, που όλοι είχαν ένα κοινό παρανομαστή, ήταν μικρότερη σε ηλικία. Αυτό καθόλου δεν φαίνεται να επηρεάζει την Άννα, που μάλλον βρήκε το ελιξίριο της ζωής. Την αρχή έκανε με τον Λάμπη Λιβιεράτο για να ζήσει στη συνέχεια μια πολύ έντονη σχέση με τον Απόστολο Γκλέτσο. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες μιλούν για σχέση με τον Θοδωρή Τζαγοράκη, όταν εκείνος έπαιζε σε ομάδα του εξωτερικού και εκείνη έμενε στο Λονδίνο. Δύο χρόνια κράτησε η σχέση της με τον Κώστα Φραγκολιά. Μια σχέση που δεν φοβήθηκε ούτε τη διαφορά ηλικίας, ούτε τις τηλεοπτικές κάμερες και τους παπαράτσι που κραδοκούσαν σε κάθε της βήμα. Η Άννα δεν κρύφτηκε ποτέ. Το ίδιο ισχύει και σήμερα με τον Χρήστο Ψωμόπουλο. Βέβαια, ό,τι και αν κάνει, σημείο αναφοράς της είναι ο Νίκος Καρβέλας. Αυτή είναι η κρίκη της ζωής μου, θα πει βλέποντας αυτή τη φωτογραφία. Την αποκαλούν ζωντανό μύθο και πολλοί είναι εκείνοι που τολμούν να τη συγκρίνουν με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα περιοδικά καθώς και το fan club της που αριθμεί χιλιάδες μέλη την ανακηρύσουν απόλυτη Ελληνίδα στάρ. Υπερβολικό, η Άννα όμως έχει star quality. Άννα, ζούμε για να σ' ακούμε. Άννα, ζούμε για να σ' ακούμε. Μαύρα γυαλιά φορά. Κάνει show, ανεβάζει όπερες όπως το 1991 με τους Δαίμονες και 10 χρόνια μετά με τη Μάλα. Κάνει τις μεγαλύτερες πωλήσεις που έχει κάνει ποτέ Έλληνας καλλιτέχνης, ξεπερνώντας το 1,5 εκατομμύριο δίσκους. Τολμένα κάνει πράγματα που φαντάζουν πολύ προχωρημένα και αρκετές φορές προκλητικά. Δίνεται άντρας, φυλάει τη χορεύτριά της στο στόμα, κάνει βιντεοκλίπ γυμνή, ξυρίζει το κεφάλι της. Γεμίζει στάδια σε Ελλάδα, Κύπρο, Αγγλία και Αμερική. Τραγουδάει το παραλίο, το Δεν θέλω να ξέρεις, το 12 και το κοινό παραλυρί. Οι New York Times γράφουν μετά από μια συναυλία της. Δεν είναι ούτε απρόσιτη, ούτε μια πακεταρισμένη ντίβα. Είναι entertainer. Σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις της Κύπρου και της Ελλάδας είναι παρούσα. Το πιο πρόσφατο γεγονός είναι η Eurovision. Μετά από μια συγκλονιστική ερμηνεία κατάφερε να αποσπάσει 128 βαθμούς και την ένατη θέση. Πολλοί απογοητεύτηκαν. Περίμεναν περισσότερα. Ακόμα και την πρωτιά. Εσείς είσαστε έτοιμοι για την Νίκη. Ίσως το ίδιο και η Άννα. Κλαίω από συγκίνηση. Η Ελλάδα μου έδωσε τόσο πολλά αυτές τις μέρες. Κάθε βήμα της είναι προσεκτικά μελετημένο γιατί ξέρει ότι ό,τι και αν κάνει γίνεται τάση. Μεταμορφώνεται για να μην βαριέται κυρίως η ίδια αλλά και το κοινό της. Καστανή, κοκκινομάλα, ξανθιά. Ο τρόπος ζωής της απασχολεί τα περιοδικά και γίνεται πρότυπο από τους θαυμαστές της. Κόβει το κάπνισμα και προσπαθεί να περάσει το μήνυμα. Κάποια στιγμή απειλήσει μια θαυμάστριά της ότι δεν θα της δώσει αυτόγραφο αν δεν πετάξει το τσιγάρο εκείνη τη στιγμή και δεν της υποσχεθεί ότι θα το κόψει. Παίζει τένις, γυμνάζεται, κάνει διατροφή, πάει σινεμά και τρώει popcorn. Μα το Θεό! Τι μαμά? Ούλα χαλάλη σου! Και ήθελα τόσα να σου πω! Είναι μια γυναίκα με απίστευτη άβρα που εντυπωσιάζει με ό,τι και αν πει, με ό,τι και αν κάνει. Είναι γυναίκα και ταυτόχρονα μαγκάκι. Δεν ανάγκη μάλλον να είσαι μόνο κατούλα ή μόνο μάγκας. Υπάρχουν και αυτές οι γυναίκες. Εγώ έτυχε να γεννηθώ με λίγο από το ένα και λίγο από το άλλο. Οι κακές γλώσσες την κατηγορούν ότι μιμείται τη Μαντόνα. Οι καλές ότι είναι καινοτόμος. Έχει λατρευτεί, αλλά έχει κατηγορηθεί και για πολλά. Η αιμονή με την ηλικία της και η υποτιθέμενη κόντρα με τη Δέσποινα Βανδύ δεν φαίνεται να τη μοιάζουν και πολύ. Άλλωστε, μετά από όλα όσα έχει ακούσει, κατά καιρούς δηλώνει:
έχω αποκτήσει αναισθησία. Σήμερα που γιορτάζουμε τη... Μια πορεία 33 χρόνων γεμάτη επιτυχίες, πάθη, συγκινήσεις, λάθη και ερωτηματικά. Μια πορεία γεμάτη αγάπη υπερβολική. Και σήμερα που γιορτάζει, τι να της ευχηθούμε. Άννα, χρόνια πολλά.